Βγήκαν οι μεζούρες και οι επιχειρηματίες στο Ηράκλειο ξεκίνησαν να μετρούν τις αποστάσεις των τραπεζιών λίγες ημέρες πριν το άνοιγμα των εξωτερικών χώρων των μαγαζιών τους. Οι προετοιμασίες για τη Δευτέρα 25 Μαΐου είναι πυρετώδεις. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων μετρούν και τα τραπέζια που μένουν εκτός λόγω των απαιτούμενων αποστάσεων. Άρα, σε ένα χώρο όπως εδώ, στα έξι τραπέζια που πρώτα ήταν στον εξωτερικό χώρο, τώρα είναι 4. Άρα υπάρχει μείωση. Βεβαίως, αρκετά μεγάλη μείωση θα έλεγα. Όταν περιορίζεται ο χώρος που δουλεύει μια επιχείρηση, περιορίζονται όλα. Και οι εργαζόμενοι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία πλήττονται. Ενώ η αγωνία για το επερχόμενο άνοιγμα είναι μεγάλη, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες στο χώρο της εστίασης πρέπει να συμμορφωθούν στη νέα πραγματικότητα, η οποία έχει καινούριους κανόνες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες, εργαζόμενοι αλλά και πελάτες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι ότι επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 2 τετραγωνικά μέτρα, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια ορίζεται στο 1,70 εκατοστά, επιτρέπονται μέχρι 6 άτομα στο τραπέζι με εξαίρεση τις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν ανήλικα παιδιά και είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για το προσωπικό. Οι υγειονομικοί κανόνες είναι απαράβατο κομμάτι. Πρέπει οπωσδήποτε να τους στηρίξουμε. Και οι μάσκες στους εργαζομένους που λένε και τα αντισηπτικά που πρέπει να υπάρχουν. Συν η καθαριότητα η απολύμανση που πρέπει να υπάρχει στο μαγαζί σε τακτικά διαστήματα για να διατηρεί το χώρος και να μην υπάρχουν όλα αυτά τα μικρόβια που θεωρούνται. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα και των πελατών. Είναι η συνείδηση του κάθε πελάτη και η ατομική ευθύνη που μπορεί να έχει ο κάθε πελάτης. Εν τω μεταξύ, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι για τους Ηρακλειώτες επιχειρηματίες, με το Σύνδεσμο Επαγγελματιών Επισητισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου να στέλνει ανοιχτή επιστολή στο Δήμο, ζητώντας τη μείωση των τελών κοινόχρηστων χώρων, ένα αίτημα διαχρονικό και ιδιαίτερα επιτακτικό την κρίσιμη αυτή περίοδο για την οικονομία της χώρας. Μεταξύ άλλων, στην επιστολή αναφέρεται: «Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας να υιοθετήσει την πρότασή μας, την οποία έχουμε καταθέσει δημόσια αλλά και προφορικά σε όλες τις κατηδίαν συναντήσεις μας για επανακαθορισμό των δημοτικών τελών στα επίπεδα των άλλων μεγάλων πόλεων. Στο Δήμο Ηρακλείου αφενός δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για παραχωρήσεις επιπλέον τετραγωνικών μέτρων, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, και αφετέρου γιατί διατηρούμε πανελλαδικά τα πιο ακριβά τέλη». Αυτό λοιπόν που ζητάμε εμείς σαν καταστηματάρχες της πόλης μας, και είναι δίκαιο και ηθικό και πρέπει η πολιτεία να το κάνει, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να το δει πάρα πολύ θετικά, είναι να κάνει εν μέσω του έτους επαναπροσδιορισμό των τελών, γιατί αυτά που πληρώνουμε 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, παρόλες τις μειώσεις που είχαν γίνει, γιατί ήταν τα προηγούμενα χρόνια στα 257 και γι' αυτό και είχαμε επιφέρει τόσα έσοδα στο Δήμο, να μπορέσουν να μας κάνουν αυτή τη μείωση, την οριζόντια μείωση που ζητάμε, και μετά να εφαρμοστεί ο νόμος του κ. Θεοδωρακάκου που θα κάνει το 50% και θα είμαστε το ίδιο με όλες τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος. Να σημειωθεί ότι τα τέλη στο Ρέθυμνο κινούνται στα 39 ευρώ το τετραγωνικό και στα Χανιά στα 70 ευρώ.